Από πάρα πολύ μικρή λάτρευα το ποδόσφαιρο. Από ηλικία 7 χρονών ξεκίνησα να παίζω στις σαλάλες με τους φίλους μου. Μ' αρέσει πάρα πολύ το ποδόσφαιρο, η έντασή του. Είναι ομαδικό άθλημα, ακριβώς. Εξαιρετική ευκαιρία. Εγώ από μικρή έπαιζα στις σαλάνες, δεν ήξερα ότι υπάρχει ομάδα γυναικεία. Και μια φίλη μου μου είπε για την ομάδα μου, μίλησε για την ομάδα του ΠΑΟΚ Κύλων. Το θεώρησα εξαιρετική ευκαιρία. Γιατί εντάξει, ήξερα να παίζω. Ήξερα να παίζω, έτσι νόμιζα τουλάχιστον, μέχρι που ήρθα εδώ πέρα και κατάλαβα ότι το ποδόσφαιρο είναι πολύ πιο δύσκολο τελικά. Η συλλογικότητα, η ομαδικότητα, όλα αυτά θέλουν μεράκι και πολύ προπόνηση. Είναι εξαιρετική, γίνεται πολύ καλή δουλειά εδώ πέρα, είμαι πολύ ευχαριστημένη. Οι προπονητές όλοι είναι δίπλα μας και νομίζω ο στόχος κάθε ομάδας είναι να φτάνει ψηλά. Και εμείς θέλουμε να φτάσουμε όσο πιο ψηλά μπορούμε. Φυσικά αυτό προϋποθέτει σκληρή προπόνηση, συλλογικότητα, να είμαστε ενωμένοι, η ομάδα. Επειδή σταμάτησε ένα άλλο άθλημα και μου αρέσει πολύ το ποδόσφαιρο, είναι ένα άθλημα που μου αρέσει να το παίζω, μου αρέσει ο χρόνος που περνάω εδώ πέρα, μου αρέσει που έκανα φίλες εδώ πέρα και επειδή δεν μπορούσα να μείνω χωρίς ένα άθλημα, επέλεξα το ποδόσφαιρο επειδή μου αρέσει. Ο προπονητής μου αρέσει πάρα πολύ, μας κάνει και παιχνίδια, δεν είναι αυστηρός καθόλου. Μ' αρέσει η κατάσταση που γίνεται, οι ασκήσεις που κάνουμε, το πώς παίζουμε και όλα αυτά. Θέλω να γίνω τερματοφύλακας παγκόσμια, ας πούμε, να παίξω ένα World Cup κάποτε. Αλλά πρέπει να περιμένω και να έρχομαι τακτικά στις προπονήσεις. Αυτό είναι το όνειρό μου. Καλησπέρα και από μένα, Χρήστο. Εμείς ξεκινήσαμε πέρσι την προσπάθεια δίνοντας συμμετοχή στο πρωτάθλημα της ΓΑΜΑ Εθνικής με τα κορίτσια. Είχαμε μια αρκετά καλή πορεία, μπορώ να πω, για πρώτη χρονιά. Τα κορίτσια παρουσίασαν πολύ μεγάλη βελτίωση. Και ευελπιστούμε φέτος σε μια καλύτερη πορεία σε ό,τι έχει να κάνει με το γυναικείο τμήμα που βλέπουμε εδώ πέρα στο πρωτάθλημα της ΓΑΜΑ Εθνικής και ίσως αν μπορέσουμε να ανεβούμε και στη Β' Εθνική. Αυτό όμως που με κάνει ιδιαίτερα χαρούμενο είναι ότι έχουμε καταφέρει να έρθουν αρκετά μικρά κορίτσια στην Ακαδημία μας και έχουμε δημιουργήσει ένα τμήμα κορασίδων, τα οποία είναι κορίτσια τα οποία είναι κάτω των 12 ετών και τα δουλεύουμε κυρίως, είναι αρχάρια τελείως, τα δουλεύουμε σαν μικρά παιδιά που έχουμε στην Ακαδημία και θέλουμε μέσω αυτού του αφαιρώματος το οποίο μας κάνεις, έτσι, θέλουμε να διαφημίσουμε αυτό το οποίο κάνουμε και να κάνουμε ένα ανοιχτό κάλεσμα σε όποια κορίτσια θέλουν να έρθουν στην Ακαδημία και να δοκιμάσουν γενικότερα να ασχοληθούν με το ποδόσφαιρο. Θεωρώ ότι είναι από τα πιο ανεπτυγμένα αθλήματα αυτή τη στιγμή, έτσι, έχει τεράστια ανάπτυξη γενικότερα στον παγκόσμιο χάρτη. Και αυτό φαίνεται ακόμα και από την πόλη μας, δηλαδή ότι ξεκινήσαμε πέρσι μια προσπάθεια με 18-20 κορίτσια, φτάσαμε γύρω στα 25 στο τέλος και αυτή τη στιγμή έχουμε γύρω στα 50-55 κορίτσια. Είναι κάτι πολύ, θεωρώ, πολύ σπουδαίο και πολύ ευχάριστο και είναι κάτι το οποίο πλέον μου αρέσει και εμένα δηλαδή να ασχολούμαι με αυτό με το γυναικείο, ποδόσφαιρο κτλ. Επέλεξα το άθλημα του ποδοσφαίρου γιατί είναι ένα άθλημα το οποίο μου αρέσει πάρα πολύ. Μου γεμίζει τη μέρα, με κάνει πάρα πολύ χαρούμενη κάθε φορά που έρχομαι στο γήπεδο. Νιώθω πάρα πολύ ωραία. Είναι σαν δεύτερη οικογένεια, είμαστε όλες φίλες μεταξύ μας. Περνάμε πάρα πολύ ωραία. Γίνεται η προπόνηση σωστή και μετά φυσικά και χιούμορ και πλάκα. Πάρα πολύ ευχαριστημένοι. Οι προπονητές είναι απίστευτα καλοί. Μας έχουν προπονήσει πάρα πολύ καλά και συνεχίζουν να μας προπονούν. Να φτάσω στην εθνική του ΠΑΟΚ. Θέλω να παίξω στον ΠΑΟΚ, στην γυναικεία. Το άθλημα του ποδοσφαίρου ξεκίνησε πολύ νωρίς για μένα. Είχα επιρροές από τον πατέρα μου και από τον αδερφό μου κυρίως και όλοι μαζί λίγο μοιηθήκαμε στο άθλημα του ποδοσφαίρου. Είναι πολύ ωραίο συνέστημα να καταφέρνεις κάτι ομαδικό όλοι μαζί, να αναπτύσσετε κάτι και αυτό είναι το συνέστημα που έχεις με τους γύρους σου και γενικά σαν άθλημα. Δηλαδή υπάρχουν πολλά ομαδικά αθλήματα. Το ποδόσφαιρο ήταν αυτό που από τους τριγύρω μου μου κέρδισε περισσότερο. Είναι πολύ σημαντικό που δίνονται αυτές οι ευκαιρίες στα κορίτσια, μικρά ή μεγάλα, γιατί στις μεγάλες πόλεις, καλώς ή κακώς, αυτά υπάρχουν μόνο στα πλαίσια της ακαδημίας. Ενώ σε αυτή την πόλη εδώ πέρα δίνεται ευκαιρία σε κορίτσια που πηγαίνουν ακόμα σχολείο, γυμνάσιο, λύκειο, να δουν πώς είναι τα πράγματα σε εισαγωγικά επαγγελματικό επίπεδο, γιατί στο γυναικείο αυτό έχουμε. Οι εγκαταστάσεις εδώ πέρα είναι πάρα πολύ οργανωμένα, μας προσέχουν όλοι πάρα πολύ και
ό,τι χρειαζόμαστε από γήπεδο, εξοπλισμό είναι εδώ πέρα για μας. Και όλο αυτό βοηθάει την ομαλή λειτουργία της Ακαδημίας αρχικά, γιατί πλέον υπάρχει και τμήμα Ακαδημίας, αλλά και στη συνέχεια μετά τη λειτουργία του γυναικείου τμήματος. Φετινός στόχος μας είναι να βελτιωθούμε ατομικά κυρίως, αλλά να προσπαθήσουμε όλοι μαζί αυτές τις ιδιότητες που έχει κάθε μία, να τις συνδυάσουμε και να καταφέρουμε ότι καλύτερο μπορούμε στον όμιλό μας, γιατί φέτος είναι πιο δύσκολα τα πράγματα. Και βλέποντας και κάνοντας, θα προσπαθήσουμε για ό,τι καλύτερο μπορούμε. Μου αρέσει γενικά τα αθλήματα που είναι ομαδικά, με μπάλα, και γενικά μου αρέσει να παίζω ποδόσφαιρο. Ο προσωπικός μου στόχος είναι να βελτιωθώ στο να παίζω και να γίνομαι πιο καλή φορά με τη φορά. Με το ποδόσφαιρο ασχολούμαι εδώ και πολλά χρόνια, στην ομάδα συγκεκριμένα 3. Επικρατεί ένα πολύ ωραίο κλίμα. Όταν βρίσκεσαι μέσα στο γήπεδο, βγάζεις πολλά συναισθήματα, τα οποία δεν μπορείς να τα βγάλεις πουθενά αλλού. Απελευθερώνεσαι. Γενικά, νιώθεις πολύ ωραία. Είμαστε πολύ ευχαριστημένοι. Τα τελευταία 2 χρόνια το έχουμε πάρει πιο σοβαρά. Έχουμε σκοπό να ανέβουμε. Κάθε ομάδα νομίζω το θέλει αυτό. Έχουμε πολύ καλούς προπονητές, μας βοηθάνε, θέλουν το καλό μας. Και το αποδεικνύουν με 4 προπονήσεις την εβδομάδα, είναι αφοσιωμένοι σε εμάς, μας προσέχουν, το πάντα, το πάντα. Μ' αρέσει πολύ το άθλημα ποδόσφαιρο, γιατί με κάνει να νιώθω εαυτός μου. Κάνω κάτι που αγαπάω, θέλω να συνεχίσω το ποδόσφαιρο. Ναι, είναι ένα άθλημα που εγώ πιστεύω ότι θα αναπτυχθεί κι άλλο. Έχουμε κάνει κορασίδα γυναικείων το 2023. Πιστεύω ότι τα πάμε πολύ καλά. Μ' αρέσει που αθλείσαι, κάνεις φιλίες, μαθαίνεις, αυτά. Οι εγκαταστάσεις εδώ, οι προπονητές. Οι προπονητές είναι πολύ ευγενικοί, πολύ γλυκοί. Τα γήπεδα είναι κατάλληλα για προπόνηση. Θα ήθελα να πω να πάω στην Εθνική του ΠΑΟ και σε κάποια άλλη ομάδα. Θα συνεχίσω το ποδόσφαιρο. Έχω επιλέξει το άθλημα του ποδοσφαίρου γιατί μου είναι πολύ ενδιαφέρον. Και έτσι θέλω να ασχοληθώ με αυτό. Είμαι πολύ χαρούμενη, γιατί κι εγώ έρχομαι από ένα χωριό το οποίο δεν μου είναι και πολύ κοντά η απόσταση και είμαι πολύ ευγνώμων που μπορώ και προσέρχομαι εδώ. Γίνεται μια πολύ εξαιρετική δουλειά, έχω να πω, και όσο πάμε κι εμείς βελτιωνόμαστε και αυτό μας δίνει μια πολύ μεγάλη χαρά. Είναι να ανέβουμε κατηγορία, να πάμε στη Β' Εθνική και έτσι να προχωρήσουμε. Καταρχήν καλησπέρα σε όλους. Έχουμε κάνει αυτό το τμήμα και το κορασίδο και το γυναικείο το τμήμα με πολύ μεγάλες φιλοδοξίες και για τα κορίτσια και για μας. Θέλουμε δηλαδή να ανεβεί όσο μπορούμε περισσότερο, να ανεβάσουμε το επίπεδο των παιδιών. Το γυναικείο το ποδόσφαιρο είναι ένα άθλημα που ήταν λίγο παρεξηγημένο, αλλά πλέον αρχίζει και αναπτύσσεται πάρα πολύ έντονα στην Ελλάδα. Φανταστείτε ότι στην Κοζάνη πλέον έχουμε 2 ομάδες. Η Δυτική Μακεδονία έχει και την Καστοριά που είναι η Αλφα-Εθνική και τα Γρεβενά που είναι η Αλφα-Εθνική. Έχουμε 4 ομάδες. Και η Φλόρινα, συγγνώμη, και η Φλόρινα. Ξεκινήσαμε πριν 2 χρόνια ουσιαστικά. Την ομάδα όμως την ξεκίνησε ο Χρήστος Μαγκυρίδης, που κι αυτός έχει πολύ μεγάλη μερίδιο σε αυτό εδώ που έχουμε κάνει εμείς τα τελευταία 2 χρόνια. Αυτός την ξεκίνησε πριν 3 χρόνια. Εμείς έχουμε δεύτερο χρόνο τώρα. Θέλουμε να πάμε καλύτερα από πέρσι. Είναι ένα πολύ δύσκολο όμως ακόμα εγχείρημα αυτό. Πολλά κορίτσια είναι η πρώτη φορά που ξεκινάνε το ποδόσφαιρο και ακόμα πολλές φορές και τον αθλητισμό ίσως, έτσι, ιδίως στο τμήμα κορασίδων. Είχαμε στην αρχή 15-20 κορίτσια και αυτή τη στιγμή έχουμε φτάσει να έχουμε 50 κορίτσια, μπορεί και 60. Εμείς θέλουμε να το αναπτύξουμε όσο μπορούμε αυτό περισσότερο, να περνάνε τα κορίτσια κυρίως καλά, να διασκεδάζουν, να περνάνε όμορφα εδώ. Και μετά, ό,τι άλλο προκύψει, καλό είναι. Γιατί έχουμε βάλει κάποιους στόχους και θέλουμε να τους κρατήσουμε σε ένα βάθος τριετίας. Αν μπορέσουμε δηλαδή να ανεβάσουμε άλλο το επίπεδο και να ανεβούμε και κατηγορία. Δεν ξέρω πότε θα γίνει αυτό το πράγμα, αλλά θέλουμε να φύγουμε από τη ΓΑΜΑ Εθνική, έστω σε 2, σε 3 χρόνια, θα είναι αυτό, δεν ξέρω πότε.